Τα είπαμε για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, θα επανέλθουμε και στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα προκύψει αγάπη είδηση για την κατάσταση των Βιερίνια και Πέλκα, αλλά όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα είναι σε θέση να αγωνιστούν στη Λιβαδιά. Νομίζω το απόγευμα θα έχουμε νεότερα, θα υποβληθούν και οι ίδιες εξετάσεις για να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς και πόσο θα χρειαστεί, αν χρειαστεί, να μείνουν εκτός. Ωραία, να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε στο βόλεϊ, όπου η ομάδα δίνει αύριο ένα σημαντικό και δύσκολο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι. Έχουμε μαζί μας τον κεντρικό του δικεφάλου, τον Γιάννη Τακουρίδη, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, όλα καλά? Μια χαρά. Ωραία. Σε τι κατάσταση βρίσκεστε για το αυριανό παιχνίδι, λίγες μέρες μετά το ματς στο Ρέντι? Ναι, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι παίζουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα στο Ρέντι δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να στεκόμαστε πλέον σε αυτό. Προετοιμαζόμαστε από χθες κιόλας για το παιχνίδι του Σαββάτου και δεν σκεφτόμαστε ότι χάσαμε τον ημιτελικό του Λιγκάμ και κοιτάμε πώς θα κερδίσουμε το Σάββατο αυτό το σημαντικό μάτς. Γιάννη, υπάρχει εξήγηση γιατί η ομάδα ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο σετ που το κέρδισε κιόλας στο Ρέντι? Εξήγηση δεν υπάρχει. Ναι, όπως το λέτε, παίξαμε το πρώτο σετ πολύ καλά, πολύ σωστά τακτικά απέναντι στον Ολυμπιακό, κλείσαμε τις περισσότερες απειλές του Ολυμπιακού και καταφέραμε δίκαια να πάρουμε το πρώτο σετ. Από εκεί και πέρα το σκηνικό άλλαξε τελείως και ίσως ανέβασε και ο Ολυμπιακός την απόδοσή του, η δικιά μας έπεσε, άλλαξαν κάποια πράγματα τακτικά για αυτή και ήρθε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα. Ξέρεις τι, υπάρχει η απορία και το παράπονο από τον κόσμο ότι βλέπει ένα ρόστερ πολύ γεμάτο σε ποιότητα και εμπειρία, δηλαδή οι περισσότεροι είστε έμπειροι παίκτες με μεγάλες παραστάσεις, εντάξει, η ποιότητα είναι αναμφισβήτητη, αλλά η ομάδα, να το πούμε απλά, δεν τσουλάει και δεν έχει την εικόνα που θέλετε και εσείς, φαντάζομαι, και ο προπονητής και ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχει εξήγηση? Ναι, σίγουρα και εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με κάποια αποτελέσματα που έχουν έρθει. Αλλά εντάξει, το βόλεϊ είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα. Χρειάζεται υπομονή, παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία και πόσο δεμένη είναι μια ομάδα. Όπως είπατε, έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ, αλλά να μην ξεχνάμε ότι τα 10 παίχτες είναι διαφορετική σχέση με πέρσι και είμαστε ένα σύνολο που φέτος παίζουμε πρώτη φορά μαζί. Βέβαια, εντάξει, έχει περάσει αρκετός χρόνος, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται χρόνο η ομάδα να δέσει και να καταλάβουμε όλοι τη σημασία των αγώνων που παίζουμε, να καταλάβουμε το κλίμα στην ομάδα. Νομίζω είναι σε καλό δρόμο αυτό. Αγωνιστικά θα πρέπει να ανεβάσουμε την αποδοσή μας και είναι κάτι που γι' αυτό δουλεύουμε και προσπαθούμε όλοι και ελπίζουμε ότι θα γίνει. Χωρίς την Ευρώπη, είναι πιο εύκολο η ομάδα να βρει την ομοιογένεια ή πιο δύσκολο? Πώς το βλέπετε? Εντάξει, στην Ευρώπη αποκλειστήκαμε. Αυτό ήταν, από τη μία είναι καλό γιατί παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια και παίξαμε δυνατά παιχνίδια. Νομίζω παίξαμε 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία ήταν με καλούς αντιπάλους. Σίγουρα μας βοηθάμε για να έχουμε καλό αγωνιστικό ρυθμό, αλλά από εκεί και πέρα δεν σου δίνει τόσο χρόνο να δουλέψεις στην προπόνηση κάποια πράγματα που είναι για να στρώσει ομάδα. Εντάξει, είναι σχετικό. Όπως είπα, πήραμε τα θετικά που ήταν παραστάσεις σε δύσκολους αγώνες που νομίζω στους περισσότερους τα πήγαμε και καλά. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη συγκέντρωση για να δώσουμε βάρος στους εγχώριους στόχους. Γιάννη, έχετε αύριο πάλι τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι. Πριν από 3-4 ημέρες παίξατε στον Πειραιά, στο Ρέντι. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Είδαμε όλοι τι έγινε και με τον Φιλίποφ. Ο Φιλίποφ, ο οποίος και χθες ξανά έκανε ένα νέο ξέσπασμα, γιατί πραγματικά άκουσε πάρα πολλά. Και έχει πει πράγματα και θάματα ο Φιλίποφ. Σας έχει πεισμώσει παραπάνω όλο αυτό ενδεχομένως? Να, κοιτάξτε, το συγκεκριμένο περιστατικό, ας πούμε, είναι κάτι που το περιμέναμε. Η μεταγραφή του Ντίμα στον ΠΑΟΚ πείραξε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το περιμέναμε, δεν είναι κάτι που μας ευνηδίασε. Από εκεί και πέρα αξίζουν συγχαρητήρια στον Ντίμα με το πώς διαχειρίστηκε όλη αυτή την κατάσταση.
Γιατί θεωρώ είναι πολύ δύσκολο και είναι και άδικο σε έναν αγώνα να επί 2 ώρες όσο κράτησε ο αγώνας να ασχολούνται μόνο μαζί του, σχεδόν καθόλου με την ομάδα του Ολυμπιακού. Και ο Ίδρυς τα κατάφερε να μην αντιδράσει, να μην προκαλέσει, να είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του. Νομίζω έπαιξε και ικανοποιητικά, δεν τον παρέσυρε όλο αυτό και το αξίζει χαρακτήρα γι' αυτό. Τώρα, όσον αφορά γενικά την ομάδα, δεν νομίζω ότι επηρεάζει κάτι τέτοιο. Ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είναι από μόνο του σημαντικό και γνωρίζουμε όλη τη σημασία που έχει για τον κόσμο μας. Οπότε η δουλειά μας είναι να μπούμε και να κάνουμε, να τα δώσουμε όλα για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μας ανεβάσει και εμάς και θα ικανοποιήσει πολύ τον κόσμο. Γιάννη, όλα αυτά που είπε ο Ντίμα, γιατί έκανε λόγο για κουκουλοφόρους, για κλωτσικές που δέχτηκε, για φτισήματα, πώς θα βιώσετε όλη την ομάδα? Εντάξει, φαντάζομαι σίγουρα δεν τα θέλει κανείς σε κανένα γήπεδο της Ελλάδος, εντάξει, αλλά είπε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα ο Ντίμα. Ναι, για κοιτάξτε, την επίδεση που δέχτηκε. Εγώ αυτό που είδα είναι αυτό που σας είπα, ότι που είναι άσχημο για τον οποιοδήποτε αθλητή, ήταν στη δικιά μας ομάδα, ήταν σε ένα ουδέτερο άλλο παιχνίδι και το παρακολουθούσα, την ίδια γνώμη θα είχα. Είναι άσχημο να στοχοποιείς και να ασχολείσαι μόνο με έναν αθλητή. Εντάξει, ίσως γινόταν κατανοητό για μικρό διάστημα, αλλά όχι τόσο πολύ. Τώρα από εκεί πέρα αυτά που γίνανε, εγώ δεν τα είδα, δεν μπορώ να ξέρω, γιατί έφυγα κατευθείαν από το γήπεδο. Σίγουρα είναι κατακριτέα αν γίνανε και όπως είπα και πριν, σε οποιοδήποτε γήπεδο, σε οποιοδήποτε άθλημα, ο κόσμος είτε είναι αντίπαλος είτε είναι της ομάδας, πρέπει να σέβεται την προσπάθεια που κάνεις και σαν αθλητής, και να αυτά νομίζω είναι περίπτωνα από τον αθλητισμό. Χρειάζεται, Γιάννη, η ομάδα τον κόσμο και αύριο και στα επόμενα παιχνίδια? Σίγουρα χρειαζόμαστε τον κόσμο. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε, πάντα παίζουμε για να ικανοποιούμε τον κόσμο, αλλά ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια ξέρουμε τη σημασία, ξέρουμε πόσο θα θέλει ο κόσμος και παίζουμε και για αυτούς. Οπότε τους χρειαζόμαστε στο πλευρό μας να μας βοηθήσουμε, να μας βοηθήσουν. Ξέρουμε ότι είναι σχεδόν σαν παίχτης παραπάνω σε αυτά τα παιχνίδια ο κόσμος μας, μας έχει στηρίξει στο παρελθόν πολύ και εμείς χρειάζεται να δώσουμε ό,τι μπορούμε, να προσπαθήσουμε, όποιο αποτέλεσμα και να έρθει, να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο για να φέρουμε την νίκη και να τους κάνουμε χαρούμενους. Υπάρχει αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός, Γιάννη, είναι λίγο πιο έτοιμος από εσάς, λίγο πιο συμπαγής? Ισχύει αυτό πράγμα τη δεδομένη χρονική στιγμή, ή θεωρείς ότι οι δύο ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο? Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως άμα το πάμε βάση αποτελέσματος, είναι πριν 2 μέρες παίξαμε, μας κερδίσανε και αυτό ίσως δείχνει ότι είναι πιο έτοιμοι. Εντάξει, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε και να σκεφτούμε, όπως το ίδιο που συζητούσαμε πριν για τη δικιά μας ομάδα για την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός είχε περισσότερο χρόνο να προπονηθεί, και επιπλέον είναι και μια ομάδα που είναι σχεδόν η ίδια, είναι με μικρές αλλαγές από πέρσι. Δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και όλα πάνε καλά για αυτούς μέχρι στιγμής. Όλα αυτά νομίζω είναι θετικά για την ομάδα τους. Παρ' όλα αυτά η δικιά μου άποψη είναι ότι ούτε ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος. Όπως είδαμε και στο πρωτάθλημα έχει αφήσει και αυτός βαθμούς. Και τώρα το αυριανό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια και τίποτα παραπάνω. Γιάννη, γενικότερα το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις? Υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κάνουν την έκπληξη, τη ζημιά ενδεχομένως? Στο πρωτάθλημα ξεχωρίζουμε εμείς και ο Ολυμπιακός, θεωρώ, και από εκεί και πέρα φέτος υπάρχουν 2-3 ομάδες που είναι αρκετά κοντά από πίσω. Είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η Σύρος, είναι ο Παμποχαϊκός, ομάδες που τα τελευταία χρόνια προσπαθούν αρκετά. Και γενικά υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Είδαμε, όπως ας πούμε για παράδειγμα, η Κομωτινή μας στέρισε εμάς ένα βαθμό. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει βαθμό από τη Σύρο στην έδρα του. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ένας καλή πάνω. Ωραία. Να σας αφήσουμε εδώ, γιατί ξέρουμε ότι έχεις και προπόνηση η ώρα 2. Να σας αφήσουμε να προετοιμαστείς. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο ΠΑΟΚ 24. Γερή να είστε όλοι και καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι και να είναι η αρχή για να μπορέσετε σιγά σιγά να βγάλετε πραγματικά την ποιότητα που όλοι έχετε
κάνουν λόγο, Γιάννη, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, για το καλύτερο ρόστερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Και νομίζω ότι στο χέρι σας είναι, αυτό περιμένει και ο κόσμος, να αρχίσετε από αγώνα σε αγώνα να βγάζετε αυτή την ποιότητα που έχετε όλοι σας και σαν ομάδα και σαν παίκτες στο γήπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Τακουρίδης, ο κεντρικός του Δικεφάλου. Έδεσε νομίζω το στίγμα του και για το παρόν και για το μέλλον.